Το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει ό,τι αφορά τα παιδιά. Πολιτισμένα πράγματα. Αυτό. Ηρεμία. Ηρεμία. Τα παιδιά το είχατε ανακοινώσει και εξηγήσει πριν το δελτίο τύπου, δηλαδή ότι ναι, θα υπάρξει αυτό. Φαντάζομαι τα παιδιά να το διαβάζαν στο δελτίο τύπου. Καλά, πέρα από το δελτίο τύπου, τα παιδιά πάντα διαβάζουν και στα περιοδικά πια και στα εξώφυλλα και με πολύ πιο άγριο τρόπο, α πούμε, γιατί γράφονται τέρατα. Όχι, εγώ θεωρώ ότι μα σεβάστηκαν πολύ τα μίντια. Δεν είχαμε τέρατα, δεν είχαμε άλλε ιστορίε να ακουστούν πέραν τη πραγματικότητα. Και γενικά είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ήδη πάρα πολύ μακριά. Για όλα αυτά τα σχόλια που γράφονται κατά καιρού, όπω γράφονται για όλου βέβαια που ανοίγουν showbiz. Πώς αντιδράς, πώς λειτουργείς, τιμώνεις, δουλειάζεις, γενικά δεν έχουν γράψει για σένα. Εντάξει. Ότι στην αρχή λέγανε ότι μπορεί να μην χωρίσατε και όλο ήταν ένα στημένο κόλπο και ότι ήσασταν πάλι μαζί γιατί κάνετε διακοπές μαζί. Δηλαδή για κάποια άρρωστα μυαλά ακόμα και αυτό το να χωρίσουν οι άνθρωποι και να είναι με την οικογένεια μαζί. Είναι φυσιολογικό όταν κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι normal, να έχεις μια πολιτισμένη σχέση με τον άνθρωπο που ήσουν 20 χρόνια, να φαίνεται περίεργο στους άλλους, γιατί έχουμε συνηθίσει σε μια ανθρωποφαγία. Δηλαδή... Αλλά στον κόσμο δεν φαίνεται περίεργο. Είναι και ωραίο να το βλέπει. Όχι, πουλάει ρε παιδί μου. Ο ανθρώπινος δαρβινισμός πουλάει ο ένας να φάει τον άλλον. Το ξέρεις και εσύ καλύτερα από όλα. Αλλά σου λέω πιο πολύ θα πουλήσει ένας τίτλος «Είναι σκοτωμένη» παρά «Είναι καλά». Σωστά. Mm-hmm. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ. Ακούω πολλά που έχουν πολύ πλάκα, έχουν ενδιαφέρον. Π.χ. ότι χωρίσαμε για φορολογικούς λόγους. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ξέρεις, πώς και γιατί χωρίζει για φορολογικούς λόγους. Να το μάθω κι εγώ. Και μια ιδέα για τα ζευγάρια που θέλουν να γλιτώσουν κάποια από την εφορία. Να μας δείξει, να μας πει κάποιος πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, επειδή με ενδιαφέρει και θέλω τώρα να μάθω πώς γίνεται αυτό, για να ετοιμαζόμαστε για κανένα παρτάκι έτσι διαζυγίου για φορολογικούς λόγους, θα μου πει τα μυστικά η Τζέννη, όχι εδώ στον καναπέ. Θα πάμε να ανέβουμε τη σκάλα.